πολύ ενδιαφέροντα, πολύ αληθινά, γιατί το ζούμε καθημερινά, γιατί μιλάμε για την οπαδική βία και θα ξεχωρίσω μία λέξη που είναι η βία, όπου είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο πλέον, το ζούμε καθημερινά, είναι μέσα στην κοινωνία μας. Βία. Υπάρχει σε διάφορες μορφές. Ήρθαμε να συζητήσουμε εδώ για την οπαδική βία και πώς θα μπορέσουμε να τη μειώσουμε, γιατί δεν πιστεύω ότι μπορούμε να την εξαφανίσουμε. Η οπαδική βία, η οποία η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια, τα 20 χρόνια που έπαιξα επαγγελματικό ποδόσφαιρο, την έχω ζήσει από πολύ κοντά και σε ακραίες καταστάσεις θα έλεγα, από οπαδούς αντίπαλων ομάδων, αλλά και από οπαδούς της ομάδας στην οποία έπαιζα. Υπάρχουν γεγονότα τα οποία θέλω να τα ξεχάσω από το μυαλό μου, αλλά είναι χαραγμένα μέσα στα μάτια μου, όταν κάποια στιγμή οπαδοί της ομάδας μας πετάμε φωτοβολίδα για να κάψουμε ένα συμπαίκτη μου. Όταν για να φύγω από το γήπεδο θα πρέπει να μπω σε μία πλούβα ΜΑΤ. Όταν την ώρα του παιχνιδιού δοξάζω τον Θεό και ο εκείνη τη στιγμή σηκώνω το κεφάλι και βλέπω το τσιμέντο που έρχεται στο μέτωπό μου, το αποφεύγω με μία κίνηση. Είναι κάποια γεγονότα τα οποία όλα αυτά τα χρόνια με οδήγησαν να ασχολούμαι μόνο με παιδιά. Παιδιά για να το οδηγήσουμε και να έχουν αθλητική παιδεία, την οποία η δική μου γενιά και ακόμη παλιότερες στερούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, είναι ότι αυτή η οπαδική βία είναι στις νεαρές ηλικίες, από εκεί ξεκινάει, από τις νεαρές ηλικίες όπου τα παιδιά, όπου τις περισσότερες φορές έχουν ελληματική αυτοεκτίμηση, προσπαθώντας μέσα από την ομάδα και μέσα από κάποια άσχημα πράγματα που κάνουν να τους βάλουν κάποια παράσημα, θα έλεγα, στην ποδοσφαιρική τους ταυτότητα. Παιδιά τα οποία δεν έχουν σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή. Παιδιά τα οποία έχουν στερηθεί την αγάπη και την αγκαλιά από την οικογένεια. Παιδιά όπου δεν τους δόθηκε η κατάλληλη σημασία στο σχολείο. Παιδιά τα οποία βλέπουν ότι το μέλλον τους είναι δύσκολο να προχωρήσουν και να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Διαφωνώ στο γεγονός ότι όταν πονάει χέρι, κόβω χέρι. Πρέπει να βρούμε το φάρμακο. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Αναφέρθηκαν όλοι οι προαλήσαντες στο γεγονός ότι η Αγγλία, το βρετανικό πρότυπο, η Θάτσερ. Η κατάσταση βελτιώθηκε εκεί όταν οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες των ομάδων ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Γιατί προστάτευσαν το προϊόν τους. Βάζοντας τις κάμερες, έρχονταν όταν ήρθε πιο κοντά στους φιλάθλους, όταν απομάκρυναν τους αστυνομικούς και έβαλαν security, τότε βελτιώθηκε η κατάσταση στα γερμανικά γήπεδα. Και τότε μπορούσαν να ζητήσουν από τους χορηγούς πάρα πολλά χρήματα. Γιατί δεν επέτρεπαν σε κανέναν να υποβαθμίσει το προϊόν.
Να ξέρετε όμως ότι το σημαντικότερο απ' όλα, αυτό που έχουν πει ότι πραγματικά αυτό βοήθησε πάρα πολύ, ήταν η αύξηση των τιμών των εισιτηρίων. Έτσι ώστε αυτός που πήγαινε να πάρει το εισιτήριο απευθυνόταν αυτός, αυτή η τιμή σε άλλο επίπεδο ανθρώπων. Γι' αυτό ακριβώς και αυτοί οι άνθρωποι είχαν την παιδεία και μέσα στο γήπεδο είχαν μια κόσμια συμπεριφορά. Βέβαια, τολμώ να πω πάνω σε αυτό ότι έχω δει γιατρούς, δικηγόρους, μεγαλοεπιχειρηματίες στις καλύτερες θέσεις των γηπέδων να είναι οι χειρότεροι χούλιγκανς. Τραγικό. Με το παιδάκι τους δίπλα. Τραγικό. Πολύ άσχημες εικόνες. Τη στιγμή που ο μπαμπάς θα σηκωθεί και θα μπει σε μια τέτοια διαδικασία, τι λέτε ότι θα κάνει ο πιτσιρικάς, αφού το μπαμπά έχει πρότυπο. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα από χώρες όπως είναι η Αγγλία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Δανία, με όχι χουλιγκανισμό, ρολιγκανισμό, όπου έχει να κάνει με αυτό το πάθος, αλλά το ειρηνικό πάθος. Όχι το χουλιγκανισμό, τη βία, τα έκτροπα, ό,τι άσχημο υπάρχει. Θέλω να πιστεύω ότι τέτοιες εκδηλώσεις όπως η σημερινή θα έχουν συνέχεια, είναι πάρα πολύ σημαντικές. Θα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι όσοι αγαπάμε τον αθλητισμό. Δεν μπορώ να ξεχάσω το 1987 πώς η εθνική ομάδα του μπάσκετ μας έβγαλε όλους στον δρόμο. Δεν μπορώ να ξεχάσω το 2004 όταν η εθνική του ποδοσφαίρου πήρε το πανευρωπαϊκό. Σας λέω δύο πιο τρανταχτά γεγονότα, αθλητικά γεγονότα ομαδικών αθλημάτων. Και ζητώ συγγνώμη γιατί δεν θα αναφερθώ σε κάποια άλλα που πάλι μας κάνουν περήφανος, αλλά αυτά τα δύο γεγονότα μας βάλουν στους δρόμους. Μας κάνουν όλους ένα. Άρα, ο αθλητισμός όταν καταφέρνει και έχει αυτή όλη τη δύναμη, αυτό πρέπει να το προστατεύσουμε.